Η αγάπη του σκιάχτρου, του Παύλου Νιρβάνα. Αυτή είναι μια αληθινή και παράξενη ιστορία που μου την ανιστόρησε ένας γέρος χωρικός, κάνοντας το σταυρό του για του κόσμου τα παράξενα. Στο χωριό του ζούσε ο ασχημότερος άνθρωπος του κόσμου. Καλά-καλά δεν μπορούσες να καταλάβεις γιατί ήταν άσχημος. Δεν ήταν η μύτη του ή τα μάτια, τα αυτιά του, το σαγόνι, το κεφάλι, το κορμί του. Ήταν κι άλλοι άνθρωποι στο χωριό στραβομύτες, στραβοσάγωνοι, κεφαλάδες και αλήθωροι. Μα η σχήμια του ανθρώπου αυτού ήταν άλλο πράγμα. Ούτε ζωντανό κανένα, ούτε πετούμενο, ούτε ψάρι μεταστάθηκε ποτέ τόσο άσχημο. Ήταν μοναδικό στον κόσμο. Οι άνθρωποι στο δρόμο σταματούσαν και τον κοίταζαν. Τον κοίταζαν όχι πια με περιέργεια, με αηδία ή με συχαμό. Τον κοίταζαν με θαυμασμό και κάποτε όταν ήταν η νύχτα ή σκοτεινά με φόβο. Και δεν ήταν μονάχα οι άνθρωποι. Τα σκυλιά τον έπαιρναν από πίσω και τον γαυγίζανε σαν λυσσασμένα. Δεν κοτούσε να περάσει από γειτονιά, από δρόμο ή από στάνη. Μόλις τον απίκαζαν, τα σκυλιά, μικρά μεγάλα, χυμούσανε να τον φάνε. Αυτός όμως τραβούσε το δρόμο του. Ήξερε πως κάτι τι τον φύλαγε σαν φυλακτό από τη λύσα των σκυλιών. Και είχε δίκιο. Τα σκυλιά τρέχαν από πίσω του, ζυγώνανε να τον ξεσχίσουν με τα δόντια, μα μόλις τον ζύγωναν, κάτι σταματούσε. Βάζανε την ουρά κάτω από τα σκέλια τους και φεύγανε με λυπητερές στριγλιές σαν να τα είχε δαρμένα. Ο άσχημος άνθρωπος, έτσι τον έσπρωξε ο πειρασμός, αγάπησε το μορφότερο κορίτσι του τόπου. Το αγάπησε με τα σωστά του. Μέρα νύχτα περνούσε κάτω από το σπίτι του κοριτσιού και κοίταζε στα παράθυρα με ένα παράπονο που τον έκανε ασχημότερο. Ο κόσμος έκανε το σταυρό του και γελούσε. Τα αδέρφια του κοριτσιού γελούσανε κι αυτά. Δεν άξιζε τον κόπο να θυμώσει και κανένας. Ποιος γύριζε να δει τέτοιο σκιάχτρο? Οι γειτόνισσες γελούσαν και εκείνες και πειράζανε το όμορφο κορίτσι με λόγια και με χωρατά. Μόνο το όμορφο κορίτσι καθόταν μοναχό του και έκλαιγε από το μεγάλο του κακό. «Τι μου ήτανε γραφτό», έλεγε, «να μ' αγαπήσει ένα σκιάχτρο». Το έπαιρνε σαν καταφρόνια και σαν φοβέρα και την έπαιρνε το παράπονο και έκλαιγε μοναχή της. Ο άσχημος άνθρωπος δεν μπόρεσε να βαστάξει στη φλόγα της αγάπης. Τον έκαιγε μέρα και νύχτα. Και όσο περνούσαν οι μέρες, από την πίκρα και το καημό του γινόταν ολοένα ασχημότερος. Οι διαβάτες δεν κοιτάζανε πια. Γυρίζαν το κεφάλι τους με τρομάρα. Τα σκυλιά τον γαυγίζανε από μακριά. Τρελαμένος από την αγάπη, είδε και αποείδε και μια νύχτα έβαλε ένα τρομπόνι στα μελίγκια του και σκόρπισε στον άνεμο το άσχημο πρόσωπό του. Τον πρωί τον βρήκανε κάτω από τα παράθυρα του κοριτσιού. Σημάδι δεν έμεινε πια από την ασχήμια του και χρειάστηκαν άλλα σημάδια για να γνωρίσουν ποιος ήτανε. Κανένας δεν τον λυπήθηκε, κανένας δεν τον έκλαψε και σαν τον θάψανε, σαν σκυλί την άλλη μέρα, άντρες και γυναίκες γελούσαν με τα παράξενα που γίνονται στον κόσμο. Μα το όμορφο κορίτσι δεν μπορούσε να βαστάξει την καταφρόνια που της έκανε η αγάπη ενός σκιάχτρου. Δεν μπορούσε να χωρέσει ο νους της πως μέσα σε τόσα κορίτσια όμορφα και άσχημα διάλεξε αυτήν να την αγαπήσει. Και από την ημέρα που σκοτώθηκε για την αγάπη της, το πήρε σαν παράπονο και συχάθηκε η ίδια την ομορφιά της. Οι γειτόνισσες που την έβλεπαν αχνή και λυπημένη την πειράζανε περισσότερο αντί να την παρηγορήσουν. Της λέγανε για την αγάπη του άσχημου ανθρώπου, για την ομορφιά της που μάγεψε ένα σκιάχτρο για το σκοτωμό του. Το όμορφο κορίτσι το πήρε το μαράζι, έκλαιγε κρυφά από τον κόσμο και έλειωνε σαν κερί. Κι όλο έλειωνε, ώσπου μια μέρα έκλεισε τα μάτια της με τα μεγάλα ματόκλαδα και δεν τ' άνοιξε πια. Ο κόσμος έκλαψε τον άδικο χαμό της και οι τραγουδιστάδες της βγάλανε τραγούδι. Μα τα φθονερά κορίτσια λέγανε
πως πέθανε κι αυτή από την αγάπη του, πως ένας κρυφός καημός την έφαγε για τον άσχημο άνθρωπο και πως όλα γίνονται στον κόσμο. Κανένας όμως δεν το πίστεψε. Έτσι ο άσχημος άνθρωπος σε λίγο καιρό πήρε μαζί του την αγάπη του και δεν την άφησε να τη χαρεί άλλος κανένας στον κόσμο. Και είναι μια αληθινή ιστορία που μου την ανιστόρησε ένας γέρος χωρικός, κάνοντας το σταυρό του για του κόσμου τα παράξενα.